Τα τρία γουρουνάκια. Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα όμορφο σπιτάκι, κάπου στο δάσος, ζούσαν τρία μικρά γουρουνάκια. Παρέα με τη μαμά τους. Όλη μέρα έπαιζαν και η μαμά τους τα φρόντιζε και τα περιποιούνταν. Όταν μεγάλωσαν και αφού τελείωσαν το σχολείο, η μαμά τους ανακοίνωσε πως είναι μεγάλα πια και ήρθε η ώρα να φτιάξουν τα δικά τους σπιτικά και να ζήσουν μόνα τους. Χαρούμενα τα γουρουνάκια για τη νέα περιπέτεια που ετοιμαζόταν να ζήσουν, ετοίμασαν τα πράγματά τους. Λίγο πριν φύγουν, η μαμά τα συμβούλεψε να κατασκευάσουν γερά σπίτια για να προστατεύονται τόσο από τον καιρό το χειμώνα, όσο και από τον κακό λύκο. Τα γουρουνάκια όμως, ενθουσιασμένα από τη νέα του ζωή, δεν έδωσαν σημασία στα λόγια της μαμάς τους και όλη μέρα έπαιζαν ανέμελα. Όταν ήρθε ο χειμώνας και ξεκίνησαν οι πρώτες βροχές, κατάλαβαν πως ήρθε η κατάλληλη στιγμή να φτιάξουν τα σπιτάκια τους. Έψαξαν σε όλο το δάσος και βρήκαν το κατάλληλο σημείο. Θα έφτιαχναν τα σπίτια τους δίπλα-δίπλα για να μπορούν να παίζουν παρέα. Το πρώτο γουρουνάκι, που ήταν και το πιο τεμπέλικο, αγόρασε άχυρο από έναν αγρότη για να φτιάξει το σπίτι του. Σκέφτηκε πως θα ξεμπερδέψει γρήγορα και θα επιστρέψει στο παιχνίδι του άμεσα. Το δεύτερο γουρουνάκι αγόρασε ξύλα από ένα ξυλοκόπο για να φτιάξει το δικό του σπιτάκι. Ήταν μια φθηνή επιλογή που δεν θα τον καθυστερούσε πάρα πολύ, αλλά θα ήταν και πιο δυνατό από το αχυρένιο σπίτι. Το τρίτο γουρουνάκι όμως θυμήθηκε τη συμβουλή της μαμάς και αποφάσισε να φτιάξει ένα γερό σπίτι από τούβλα. Θα του έπαιρνε πολύ καιρό, αλλά σίγουρα θα τον προστάτευε από τον κακό το λύκο. Αφού συγκέντρωσαν όλα τα υλικά, ξεκίνησαν το χτίσιμο. Το πρώτο γουρουνάκι γρήγορα τοποθετούσε τα άχυρα και μέσα σε λίγες ώρες το σπιτάκι του ήταν έτοιμο. Το δεύτερο γουρουνάκι άρχισε να καρφώνει προσεκτικά τα ξύλα, να φτιάχνει τη στέγη . Στερέωσε καλά τις κολόνες και σε μία μόνο ημέρα το ξυλίνο σπιτάκι ήταν έτοιμο κι αυτό. Ενώ τα δύο γουρουνάκια είχαν ξεμπερδέψει και είχαν ήδη πιάσει το παιχνίδι, το τρίτο γουρουνάκι βρισκόταν ακόμα στην αρχή. Έσκαβε,
Έχτιζε, μα τελειωμό δεν είχε. Βλέπετε, είχε αποφασίσει να χτίσει προσεκτικά το σπίτι του για να είναι γερό. Οι μέρες περνούσαν και τα άλλα δύο γουρουνάκια τον κορόιδευαν που όλη μέρα δούλευε, ενώ τα ίδια έπαιζαν ανέμελα. Ύστερα από αρκετές ημέρες, το τούβλινο σπιτάκι ήταν έτοιμο κι αυτό. Μια μέρα, και ενώ τα γουρουνάκια έπαιζαν ξέγνιαστα, μακριά στο λόφο εμφανίστηκε ο κακός ο λύκος. Αποφάσισε να τα φάει και πλησίασε κρυφά. Όταν το πρώτο γουρουνάκι τον είδε, τρόμαξε πολύ. Και γρήγορα έτρεξε να κρυφτεί στο σπιτάκι του. Ο λύκος το ακολούθησε και του χτύπησε την πόρτα. Τρομαγμένο το γουρουνάκι του είπε ότι δεν θα του ανοίξει γιατί θα το φάει. Έτσι ο λύκος αποφάσισε να φυσήξει δυνατά. Φύσηξε μια, δυο, τρεις και το σπιτάκι διαλύθηκε αμέσως. Έντρομο το γουρουνάκι άρχισε να τρέχει και ζήτησε βοήθεια από τον αδερφό του που έμενε στο ξύλινο σπιτάκι. Κλείδωσαν την πόρτα και του είπε όλα όσα είχαν συμβεί. Ο λύκος έφτασε γρήγορα και άρχισε πάλι να χτυπά την πόρτα. Τρομαγμένα τα γουρουνάκια δεν του άνοιξαν. Ο λύκος άρχισε και πάλι να φυσά δυνατά. Μια, δυο, τρεις. Και το σπιτάκι γκρεμίστηκε μόνο μιας. Δεν έμεινε τίποτα να τα προστατεύει και ο κακός λύκος ήταν έτοιμος να τους επιτεθεί. Άρχισαν να τρέχουν προς το σπίτι του μεγαλύτερου αδερφού τους να ζητήσουν βοήθεια. Κλειδώθηκαν μέσα και του είπαν όλα όσα είχαν συμβεί. Ύστερα από λίγο, ο λύκος έφτασε και στο τούβλινο σπιτάκι. Άρχισε να χτυπά και πάλι την πόρτα, αλλά μάταια. Σιγά μη του άνοιγαν τα τρία γουρουνάκια. Έτσι αποφάσισε και πάλι να φυσήξει με σκοπό να τον γκρεμίσει και αυτό. Φύσηξε τρεις φορές, μα τίποτα. Το τούβλινο σπιτάκι ούτε που κουνήθηκε. Συνέχισε να φυσά για πολλή ώρα. Κατάκοπος πια σταμάτησε. Χαρούμενα τα τρία γουρουνάκια άρχισαν να πανηγυρίζουν. Ο
Ωστόσο, ο Λύκος δεν είχε αποφασίσει να εγκαταλείψει την προσπάθειά του. Έφερε μια σκάλα για να σκαρφαλώσει στη σκεπή και να μπει από την καμινάδα. Το μεγαλύτερο γουρουνάκι όμως κατάλαβε το κόλπο του και άναψε αμέσως φωτιά στο τζάκι. Ο κακός ο Λύκος πλησίασε την καμινάδα, αλλά δεν πρόσεξε τον καπνό που έβγαινε. Μπήκε μέσα και... έπεσε μέσα σε μια κατσαρόλα με καυτό νερό. Η ουρά του τσουρουφλίστηκε και έτρεξε μακριά στο δάσος. Από τότε, κανείς δεν τον είδε ποτέ ξανά. Τα τρία γουρνάκια μας έζησαν αγαπημένα όλα μαζί στο τούβλινο σπιτάκι και έπαιζαν ανέμελα όλη μέρα.